γυαλί, συντριπτής και φίλοι. Σας καλωσορίζω απόψε στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελάμπων. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε που ο τότε πρόεδρος Αντώνης Κουνταλάκης με εμπιστεύτηκε σαν υπεύθυνο παροχής υπηρεσιών του Συλλόγου μας. 10 χρόνια με πολλές εκδηλώσεις, με πολλή δουλειά, πολλή ένταση, αλλά και πολλές και καλές αναμνήσεις. Τώρα που πλησιάζει η ώρα να παραδώσω το σκητάλι, θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τους ανθρώπους που δούλεψαν, που βοήθησαν για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, τους ανθρώπους που αποτέλεσαν το προσωπικό του συλλόγου μας και με φιλότιμο και υπευθυνότητα ανταποκρίθηκαν σε καθήκοντά τους. Πολλές φορές υπερβαίνοντας σε αυτούς. Επίσης, να ευχαριστήσω το Συμβούλιο του Συλλόγου, τον Πρόεδρο Γιάννη Βουλγαράκη, Βασιλάκη. Γιατί από τη Βουλγαράκη δεν θέλει να διαβάσει. Τον Αντιπρόεδρο Μανώλη Χριστοφοράκη, τον Γραμματέα Αριστείο Κουρινό, τον Ταμεία Παναγιώτη Ζεάκη και τα μέλη Κώστα Χριστοφάκη, Ευθύμιο Γεννακάκη, Μανώλη Καράλη. Επίσης, να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου Μανώλη Περογιαννάκη για τη βοήθεια του, ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό μέχρι να γνωρίσω τα κατατόπια του συλλόγου. Επίσης, να ευχαριστήσω τους γείτονες του συλλόγου που πολλές φορές θέλοντας τη βοήθεια, ξενύχτησαν μαζί μας χωρίς ποτέ να παραπονεθούν ή να δυσανασχετήσουν. Τελευταία, να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που επέκτηνε, διαμόρφωσε, αναγέννησε, εξυγχρόνισε, ανέδειξε τον Συλλόγο. Τον άνθρωπο που έβαλε θεμέλια και δημιούργησε προϋποθέσεις, ώστε ο Σύλλογος να μπορεί να διοργανώσει εκδηλώσεις ποιοτικές, ανώθευτες, παραδοσιακές. Είναι ο Αντώνης Κουνταλάκης. Συνεργαστήκαμε μαζί 8 χρόνια. Η μεγαλύτερη, θυμόμαστε πώς ήταν ο Σύλλογος όταν τον παρέλαβε ο Αντώνης και πώς τον παραμείνει. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γνωρίζοντας την ενότητα του Αντώνη, αλλά να είστε σίγουροι πως οι προσπάθειες και η δουλειά του δεν θα ξεχαστούν. Αντίθετα, όταν θα έρθει η ώρα, θα καταγραφούν για να μαθαίνουν οι νεότεροι την τοπική ιστορία του χωριού μας. Όμως, ο Σύλλογος δεν σταματάει εδώ. Δημιουργεί, εξελίσσεται, κινείται και μας χρειάζεται όλους τους υποστηρικτές. Καλοπροαίρετους κριτές και βοηθούς. Όταν και όποτε χρειαστεί. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα και πάλι να σε ευχαριστήσω, προσθέτοντας πως με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας φεύγω όπως θα ήθελα να φύγω. Γιατί στα 10 χρόνια που πέρασαν δεν δημιουργήθηκαν μεταξύ μας παρεξηγήσεις, γκρίνιες, διαφορές με αφορμή η αιτία του Σύλλογου, ούτε με το προσωπικό, ούτε με το Συμβούλιο, ούτε με τους ανθρώπους που επέλεξαν το Σύλλογο και τις εκδηλώσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέποντά μας να κοιταζόμαστε στα μάτια όπως πριν και καλύτερα από πριν. Και πάλι από μένα και από την οικογένειά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.